Καλησπέρα κύριε Δουβή, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε όλους τους Ηρακλειδείς. Είστε καλά? Μια χαρά είμαι, είμαι αρκετά χαρούμενος γιατί η ομάδα μετά από τόσα χρόνια, από το 10 έχει να παίξει την Α1, επανέρχεται. Παρακολούθησα όλη και παρακολουθώ όλα τα χρόνια τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να είμαι κοντά στην ομάδα όσο θα ήθελα. Πιστεύω από τη νέα χρονιά να είμαστε πιο κοντά. Αυτό που είπε ο κύριος Δρακόπουλος εδώ πριν το παιχνίδι με την Καστοριά ήταν ότι τους θέλω κοντά μου έστω και μια συμβουλή. Να έχω μια ομάδα τέτοιων, όπως χαρακτηρίζω εγώ, μπασκετάνθρωπους που είναι κοντά στον Ηρακλή, που αγαπούν τον Ηρακλή και κάποια ιδέα θα έχουν, κάποια συμβουλή θα έχουν να μας δώσουν. Κανείς δεν περισσεύει. Πώς το αντιμετωπίζετε? Κοίταξε, αυτό? Προτού το μάτς με την Καστοριά μίλησα με τον κύριο Δρακόπουλο. Μας συνδέει μεγάλη ιστορία με τον κύριο Δρακόπουλο, γιατί είμαι ένας από τους ανθρώπους που με έφεραν κοντά στην ομάδα. Μαζί μου ήταν όταν πήγαμε στην Τρίπολη και είχε συγκινηθεί τόσο πολύ με την ομάδα και είπε ότι εγώ, παιδιά, ό,τι θέλετε από μένα θα προσπαθήσω να φτάσω πρωτού 3,5 χρόνια την ομάδα στην Α1, και το έκανε. Το έκανε πραγματικότητα. Ο κύριος Δρακόπουλος έχει δώσει αυτή τη στιγμή και χρήματα και ώρες από τη δουλειά του και πολλά, και κάθε άνθρωπος που προσφέρει το κάθε τι στον Ηρακλή, για μένα είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει προσφορά από γύρω Ηρακλειδείς που αγαπάνε την ομάδα, είναι δύσκολο να κινηθεί αυτή η ομάδα. Μιλήσαμε πρωτού το μάτς, τον είπα, κύριε Δρακόπουλε, ό,τι χρειαστείτε από μένα, εγώ είμαι εδώ. Μπορούμε, γιατί έχω και την εμπειρία τόσων χρόνων που έχουν στηθεί οι ομάδες. Γιατί εγώ σαν προπονητής σταμάτησα από την Ηρακλή του 2001-2002 και είχα ασχοληθεί με τα διοικητικά. Έχω στήσει πολλές ομάδες, ξέρω τι γίνεται. Και γενικός αρχηγός χρόνια στον πάγκο, είστε μια φυσιογνωμία που δεν υπάρχει Ηρακλειδέας να μην την γνωρίζει το Ιβανόβ, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι είναι. Εντάξει, αν χρειαστούν και με φωνάξουν κάποια στιγμή, εγώ θα είμαι παρόν. Κύλησε εύκολα στο τέλος. Έτσι όπως είχε δημιουργήσει ο Ηρακλής συνθήκες, δηλαδή με τα 2-0 υπέρ του απέναντι σε Χαρίλαο Τρικούπη και Καστοριά. Πώς την είδατε τη σεζόν, γιατί ήσασταν πάντα στο Ιβανόφιο, βλέπατε τα παιχνίδια? Φέτος πιστεύω ήταν εύκολη χρονιά, γιατί εκτός από τον Ιωνικό που έκανε τη διαφορά, και να σκεφτείς ότι εμείς κερδίσαμε αυτό το μάτς εδώ, εμένα πάντα η γνώμη μου και η σκέψη μου ήταν να μπορέσουμε, γιατί ο Ιωνικός ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσεις από πολλές πλευρές. Εμένα η γνώμη μου ήταν να μπορέσει ο Ηρακλής να κερδίσει τις υπόλοιπες ομάδες ώστε να πάει στα play-off με να τους έχει 2-0 με οποιαδήποτε ομάδα. Και θέλαμε οπωσδήποτε να μην είναι η Αγιά, γιατί είχαμε χάσει την έδρα της Αγιάς. Οπότε έγινε αυτό που ήταν. Προσπάθησαν πολύ. Ο κύριος Μέξας, από ό,τι είδα, γιατί με τον Κώστα Μέξα έχουμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια. Όταν ήταν πιο μικρός και ήταν στον Ηρακλή, δούλεψε πάρα πολύ καλά και η ομάδα μπόρεσε και να ανέβει, να πετύχει το στόχο τους. Είναι από τους πρωτεργάτες αυτής της ανόδου του Ηρακλή. Φυσικά, φυσικά, και γι' αυτό και είναι ένας από τους λόγους που ο Θόδωρος ο Δρακόπουλος λέει ότι εγώ τον θέλω και στην Α1. Τον φιλοξενήσαμε εδώ, κύριε Δουβή, προχθές στην εκπομπή, στο στούντιο. Ναι. Και ξεκινάνε. Ξεκινάνε, βέβαια. Γιατί όχι, ο Κώστας έχει εμπειρία, έχει δουλέψει σε 3-4 ομάδες της Α1, έχει την όρεξη, έχει την εμπειρία, μπορεί να στελεχώσει την ομάδα, γιατί να μην είναι νέο παιδί, ξέρει τα τετύπια και τις τρικλοποδιές του Ηρακλή, γιατί να μην είναι ο Μέξης και να είναι κάποιος άλλος. Και το έχει κερδίσει νομίζω με αυτό που κατάφερε, έτσι. Έτσι. Κι άλλοι προσπάθησαν τόσα χρόνια, δεν το κατάφεραν. Σωστά. Ο Κώστας το κατάφερε. Σωστά. Αυτό που περιμένει ο προπονητής του Ηρακλή είναι το budget. Είναι να μάθει από τον πρόεδρο τι έχει στα χέρια του. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά από την εμπειρία σας. Είναι αλλιώς να σου πει έχω, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, είναι αλλιώς να σου πει έχω 10 ευρώ. Για να έρθουν παίκτες, να έρθουν Αμερικανοί, γιατί χρειάζονται ξένοι στην Α1, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Τι θα θέλατε να δείτε από την επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία? Εγώ τι θα ήθελα να δω. Ναι. Ο Δρακόπουλος έχει κάνει ένα μεγάλο κατόρθωμα. Ανέβασε την ομάδα στην Α1 εδώ και 9 χρόνια πάλευε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθούν άνθρωποι
Έχουμε αρκετούς Ηρακλειδείς οικονομικά εύρος τους, που να βάλουν έστω και λίγα χρήματα, να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Να αποτελέσουν συμπαίκτες του, να είναι δίπλα του. Μπράβο, να είναι δίπλα του, να μπει μπροστά. Ήδη ο κ. Δρακόπουλος δεν έχει δείξει ότι εγώ θέλω να κάνω κουμάντο, μην πλησιάζει κανείς. Τους αγκαλιάζει όλους. Ναι, είναι ανοιχτός. Είναι ανοιχτός σε βοήθειες. Και πιστεύω ότι θα βρεθούν λίγοι και ακόμη και οι απλοί φύλαθλοι του Ηρακλή, αν βοηθήσουν με τα διαρκείας. Εντάξει, έρθουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, βάλουν μια διαφήμιση. Έστω μικρή ή μεγάλη, και αυτό είναι μια βοήθεια. Βέβαια. Εντάξει, εγώ τα τελευταία χρόνια που ήμουν εκεί είχα μαζεύσει γύρω στα 15-20 άτομα που δίνανε τότε από 1.000-1.500 ευρώ. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Είχα και χορηγούς που δίνανε τα ταξίδια, δίνανε κάτι άλλο. Πρέπει να ψάξουν όλοι, ακόμη και εγώ ακόμη να ψάξω, για να βοηθήσω τον Ηρακλή, χωρίς να έχω κάποιο όφελος ή τίποτα άλλο. Να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους να πάνε κοντά στην ομάδα. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για να μπορέσει να υπάρχει κάτι καλό και να μπορέσει ο Ηρακλής μας να είναι στην Α1. Και έτσι, να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, κύριε Δουβί, να λέμε ότι ανεβήκαμε και όλα καλά. Να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Έτσι. Η φίλη Νατάσα από την Νότια Ελλάδα γράφει ένα μήνυμα. Φίλια Κροάτρια, καλησπέρα Γιώργο και στον κύριο Δουβί. Είναι ένας από τους κορυφαίους μπασκετανθρώπους που είχαμε ποτέ στον Ηρακλή και όχι μόνο. Μας έχει λείψει πάρα πολύ και η γνώση του είναι απαραίτητη, ιδίως τώρα στην Basket League. Το μήνυμά της. Σας το μεταφέρω. Αυτό που ζήσατε με την Καστοριά το έχετε ζήσει αρκετές φορές. Και στον πάγκο και παντού. Πώς το αντιμετωπίσατε? Ο κόσμος του Ηρακλή, όταν είναι ευχαριστημένος και βλέπει ότι κάποιος προσπαθεί, θα στηρίξει. Θα έρθει στο γήπεδο και από ό,τι φάνηκε ήταν μικρό το γήπεδο για να δεχτεί αυτή τον πανηγυρισμό, αυτή την άνοδο μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή πιστεύω και στο παλάτι σπόρο να παίζαμε θα ήταν γεμάτο. Ναι, εύκολα. Εντάξει, μακάρι, όμως είναι το γήπεδο μας είναι πάρα πολύ μπασκετικό. Θέλουμε να είναι αυτό το γήπεδο, να γεμίζει όσο το δυνατόν, ας είναι αυτός ο κόσμος πάντα, με αυτό τον παλμό, με αυτό τον ρυθμό, είναι κάτι το φανταστικό να σκεφτείς ότι εκείνες τις ώρες εγώ ανατρίχεζα και θυμόμουν άλλες εποχές. Βέβαια, δεν ζήσατε και λίγα. Έτσι, έχω ζήσει πιστεύω τις καλύτερες εποχές από τότε που ήμουν και παίχτης και σαν προπονητής και σαν διοικητικός παράγοντας αργότερα. Ευρωλίγκα, μόνο αυτό να πω, φτάνει. Φτάνει. Δεν φτάνει. Εντάξει, και τελική κυπέλου και διακρίσεις και άλλα. Σίγουρα. Και παιχταράδες τεράστιοι, τώρα τι να πρωτολέμε. Μην πούμε ονόματα από τους τεράστιους παιχταράδες, μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Ήταν πολύ. Και οι Έλληνες και οι ξένοι, έτσι. Σίγουρα. Και ξένοι και Έλληνες. Αδυναμία είχατε κανένα ή να μην το πούμε για να μην αφήσουμε όπως είπατε κανένα παραγωγό? Δεν δούλευα με την αδυναμία. Ακόμη να σκεφτείς ότι και αυτό το παλικάρι ο Γιώργος ο Γιαννουτζάκος που είναι εκεί το παιδί. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι πρέπει να μείνει και προσφέρει πάρα πολλά. Είναι από πιτσιρικάς. Τον είχα ακόμη στις εφηβικές ομάδες σαν παίχτη. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο και μπορώ να πω ότι ο Γιωργάκης ήταν μια από τις αδυναμίες μου. Και παραμένει νομίζω να τον καμαρώνετε ως Γενικό Αρχηγό έτσι, να τα δίνει έτσι, όλα στον πάγκο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στα αποδυτήρια και το ξέρετε, κάποτε είχαμε Δουβί να κάνει αυτό το πράγμα, τώρα έχουμε Γιαννουζάκο να κάνει αυτό το πράγμα, να υπάρχει Ηρακλής μέσα στα αποδυτήρια. Δεν είναι αγαπητό σπουδαίο. Παιδί, γνωρίζει όλες τις τρύπες, θα βοηθήσει πιστεύω και του χρόνου με τους ξένους παίχτες, γιατί όλα τα χρόνια θυμάμαι πάντα ο Γιωργάκης αγκάλιαζε τους ξένους παίχτες. Όταν ερχόντουσαν εδώ να τους δείξει τους δρόμους, να τους πάρει μαζί του όλα. Να νιώσουν οικεία στο περιβάλλον. Άμπραβο. Ωραία. Χαίρομαι που κάνουμε επιτέλους μετά από καιρό μπασκετική συζήτηση και εύχομαι να κάνουμε κι άλλες στο μέλλον. Είναι δεδομένο ότι όποτε θέλεις, το Ιβανόφιο είναι δεύτερο σπίτι σας και θα συνεχίσουμε να σας βλέπουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δουβί. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Καλό βράδυ.